Γιατί έχουμε καθυστερήσει, πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νησών, τον κύριο Θόδωρο Γαλιετσάτο, για ένα θέμα που σχετίζεται με την άντληση ή εξόρυξη των υδρογοναθράκων και τη θέση της περιφέρειας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για πείτε μας, είμαστε υπέρ ή κατά αυτής της διαδικασίας? Υπάρχουν κίνδυνοι? Έχουμε θωρακίσει με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι δεν θα γίνει ατύχημα, και αν είναι αυτό εφικτό βεβαίως να συμβεί? Δείτε, το υπέρ ή κατά, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πώς, ποιος μπορεί να το θέσει και σε ποιο επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του Περιφερειακού Συμβουλίου, πιστεύω ότι είναι από καιρό ξεκαθαρισμένο. Δηλαδή η έννοια μας, η αγωνία μας για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη όταν και όποτε φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορεί να αντλήσει το πετρέλαιο ή το αέριο από την περιοχή μας. Τη θαλάσσια περιοχή, ναι. Ακριβώς. Είναι θέματα που έχουν τεθεί στο δημόσιο λόγο και για τα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε όχι μια φορά μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας θυμίζω ότι οι συζητήσεις τέτοιες έχουν γίνει και αρκετά χρόνια πίσω. Βέβαια, από το 2013. Το θέμα του Δυτικού Πατραϊκού και του Κατακόρου. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή το Συμβούλιο ασχολείται. Εν προκειμένου όμως, και επειδή το ζήτημα έχει πάρει μια μεγάλη διάσταση το τελευταίο καιρό και σχετίζεται κυρίως με τα λεγόμενα οικόπεδα στο Ιόνιο, ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε άλλη μια φορά είναι ότι εμείς είμαστε η μόνη περιφέρεια από τις 6 περιφέρειες της χώρας οι οποίες ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και μιλώ για τις περιφέρειες Ιωνίων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Κρήτης και Αττικής, ναι. Η μόνη από αυτές τις περιφέρειες η οποία είπε όχι στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έθεσε πέντε προϋποθέσεις. Αυτές οι πέντε προϋποθέσεις δεν είναι όλες ίδιου, ας πούμε, χαρακτήρα. Γιατί, mm-hmm. για παράδειγμα, υπάρχει μία προϋπόθεση, η πέμπτη, που θέτει το ζήτημα του χαρακτήρα της όποιας εκμετάλλευσης. Δηλαδή λέει ότι κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρχει δημόσιος φορέας ο οποίος να φτάσει στο σημείο να έχει την τεχνογνωσία αλλά και την δυναμική να είναι αυτός ο οποίος θα σταματήσει τη διαδικασία της εκχώρησης που γίνεται σήμερα. Γιατί σήμερα, ξέρετε, γίνεται εκχώρηση. Σωστό. Της εκμετάλλευσης. Τώρα, οι μόνοι που γνωρίζουν από αυτά είναι οι Νορβηγοί και οι Αμερικάνοι ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό, στο βαθμό που υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στην Ελλάδα, να προχωρήσουμε σε αυτή τη μορφή, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται εν της πράγμας τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Θέλω να πω ότι η απόφασή μας έχει διαφόρων ειδών αυτά τα πέντε σημεία. Δεν είναι μόνο όσον αφορά τα ζητήματα της προφύλαξης της υγείας και της οικονομίας, αλλά και γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Τώρα, σωστό. Ας πάμε στο θέμα της προστασίας. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει και ούτε εμείς μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό, ότι ό,τι μέτρα και να πάρουμε ή ό,τι αποφάσεις και να ληφθούν, δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Δεν μπορεί να το πει κανείς και το αντιλαμβάνεστε αυτό, ναι. Θα ήταν υπερβολή και mm-hmm. καλύτερο να το πιστέψει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι στα πλαίσια μιας πολιτικής που δεν αποφασίζεται στο δικό μας επίπεδο, αλλά είναι μια πολιτική εθνικού χαρακτήρα, το αν θα προχωρήσουν αυτά ή όχι, εμείς ασκούμε μια άλλου είδους ενδιάμεση πολιτική, που είναι πώς θα θωρακίσουμε αυτή τη διαδικασία με τον πιο συγκεκριμένο, σαφή και εκμεταλλευόμενο όλες τις επιστημονικές αντιλήψεις και μεθόδους που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα, ώστε αφενός με να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα περιθώρια λάθους, σφάλματος και ατυχήματος, αφετέρου όταν αυτό ενδεχόμενα συμβεί, να υπάρχουν οι δικλείδες εκείνες που θα επιτρέπουν άμεσα την αναπλήρωση των αρνητικών συνεπειών. Μάλιστα. Και εδώ θέλω να σας πω ότι mm-hmm. αυτές οι αποφάσεις που λάβαμε τότε mm-hmm. είχαν μια θετική εξέλιξη,
η οποία πιθανόν να μην είναι πολύ γνωστή στους ακροατές μας, γενικά στους πολίτες των Ιωνίων, και εξηγούμε αμέσως. Το πρώτο το οποίο έγινε είναι ότι όταν εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, μετά δηλαδή από την διαδικασία της διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη, για πρώτη φορά στα χρονικά μπήκε η απέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων για την ειδική διαδικασία σε σχέση με την σεισμικότητα της περιοχής. Αυτό υπήρχε και το 12 ή το 13, αν θυμάμαι καλά. Το 13. Ως μια αναφορά παρεμπίπτουσα όμως, τώρα στην απόφαση του περιβαλλοντικού όρου που υπέγραψε ο κ. Σταθάκης, υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση της υποχρέωσης των εταιριών. Δέσμια δηλαδή. Ακριβώς. Mm-hmm. Οι οποίοι πρέπει προηγουμένως mm-hmm. να κάνουν μικροζωικές μελέτες στο βυθό, αποτύπωση των ρηγμάτων και να καταστήσουν δίκτυο σεισμογράφων για την παρακολούθηση της όποιας δραστηριότητας στην περιοχή. Αυτό για πρώτη φορά και καταγράφεται σε αυτά τα θετικά της δικιάς μας προσπάθειας. Το δεύτερο που ίσως είναι επίσης κάτι που πιθανόν να μην γνωρίζουν πολύ, είναι ότι αυτό το αίτημά μας για τη θεσμοθέτηση ενός περιφερειακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στο Ιόνιο, το οποίο θα μπορεί να αντιπαραβάλει με δικά του στοιχεία και δικές του δυνατότητες τα στοιχεία που δίνουν οι εταιρείες εκμετάλλευσης στο βαθμό που υπάρξουν, είναι πλέον γεγονός. Με το νόμο 4602 του 19 θεσμοθετήθηκε η ύπαρξή του, ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται, η διεύθυνσή του από τις τοπικές αρχές, η συμμετοχή και των κινημάτων των περιβαλλοντικών σε αυτό, όπως και ειδικών επιστημόνων, και η χρηματοδότησή του από το Πράσινο Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο. Άρα δηλαδή έχουμε στα χέρια μας εργαλεία για να αισθανόμαστε σχετικά ασφαλείς ότι δεν πάμε στα θολά νερά για αυτό που έρχεται. Από εκεί μετά είναι κατανοητές όλες οι προβληματισμοί και οι επιφυλάξεις. Θα πούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, συνεδριάζει η Επιτροπή Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα με άνεση χρόνου να την κάνουμε κάποια στιγμή. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα η συζήτηση που γίνεται να έχει μπροστά της όλα τα στοιχεία. Δηλαδή τι πραγματικά υπάρχει σήμερα και στο νομικό καθεστώς και ποια είναι η θέση των φορέων και πώς μπορούμε στο μέλλον να ενώσουμε δυνάμεις και να πραγματικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές που θέλουμε για τον τόπο μας, για το περιβάλλον, για την οικονομία και ό,τι είναι πολύ σημαντικό για μας. Γιατί είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς θα μας απασχολήσει, θα το δούμε και άμεσα μπροστά μας. Αλλά επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ότι στον ίδιο αυτό νόμο το 4602 υπάρχει και μια άλλη καινοτομία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τα ελληνικά δεδομένα συνολικά. Με συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ποιο θεωρείται αντλήσιμο πετρέλαιο στην Ελλάδα και ποιο το αντλήσιμο αέριο. Αχα. Και εξαιρούνται από αυτή την περίπτωση τα λεγόμενα σχιστολιθικά. Ξέρετε, πρόκειται για αυτά τα οποία έχουν κατηγορηθεί βασίμως, από ό,τι φαίνεται, είναι τα μόνα που βασίμως έχουν κατηγορηθεί. Που προκαλούν σεισμικές δονήσεις. Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο νόμο εξαιρούνται, δηλαδή αποκλείεται και δια νόμου η οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση εφαρμογής